Μπορούμε να προασπίσουμε τα εθνικά δίκαια όποτε και αν χρειαστεί και είμαι σίγουρος, βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα και το πρωί αλλά ιδιαίτερο σήμερα το βράδυ, σε αυτή τη χειρουργική ενέργεια την οποία παρακολουθήσαμε όλοι, έχοντας επίγνωση ότι παρακολουθούμε ένα μικρό κομμάτι μόνο και έχοντας επίγνωση και βαθιά γνώση ότι αυτό που κάνατε σήμερα απέναντι στα υψώματα μπορούμε να το κάνουμε σε όλο τον Εύρο, από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο σημείο. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που με αξίωσε ο Θεός αυτή την περίοδο να είμαι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και να ηγούμε τέτοιων ανδρών και γυναικών όπως εσείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά μέσα από την καρδιά μου για αυτό που κάνετε, όχι για αυτό που κάνετε σήμερα, που κάνατε σήμερα, για αυτό που κάνετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Η θέληση, η αποφασιστικότητα, ο επαγγελματισμός σας, η γνώση σας, η λειτουργία των μέσων, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζετε τα μέσα, το αποτέλεσμα, ο υδρότας σας, ο κόπος σας, πολλές φορές και το αίμα που είμαστε αναγκασμένοι να καταβάλουμε στην ειρήνη, είναι το εχέγγυο ότι όταν και αν χρειαστεί θα επιφέρετε αυτό για το οποίο υπάρχετε, αυτό για το οποίο υπάρχουμε και θα καταφέρετε αυτό το οποίο προσδοκούμε και είναι επιταγή αυτών που πριν από 200 χρόνια έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, δηλαδή τη νίκη. Όπως τα κατάφεραν οι προηγούμενοι μας και νίκησαν και μας παρέδωσαν αυτό το οποίο σήμερα είναι σύγχρονη Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας, πυλώνας ειρήνης, πυλώνας ασφάλειας και πάροχος όλων αυτών, όχι μόνο όλων αυτών, όχι μόνο στα στενά της σύνορα, αλλά και πέρα αυτά, από αυτά, με τις διεθνείς συμμαχίες και τις συνεργασίες που έχουμε, είμαι σίγουρος ότι αν και όποτε χρειαστεί, το αποτέλεσμα θα είναι η νίκη και μόνο η νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ, να σας έχει ο Θεός καλά για αυτό που κάνετε, η ευλογία του Θεού να είναι πάντα μαζί μας και όλα αυτά τα οποία κάνετε να ξέρετε ότι η ελληνική κοινωνία τα βλέπει. Οι σημερινές εικόνες από τα υψώματα πίσω σας είναι η απόδειξη ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ένοπλες δυνάμεις με συντριπτική ισχύ πυρός, την οποία μακάρι να μην χρειαστεί να την εφαρμόσουμε ποτέ και εναντίον κανενός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να σας έχει ο Θεός καλά, υγεία και όλα τα καλά του Θεού σε εσάς και της οικογένειάς σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε ικανοποιημένοι για αυτό που κάνετε, να είστε χαρούμενοι για αυτό που κάνετε και να ξέρετε ότι το μέλλον με αυτά τα οποία σχεδιάζονται για τις ένοπλες δυνάμεις θα είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο από το παρόν. Καλό σας βράδυ.